Ο λοιμοξιολόγος του ΑΧΕΠΑ, ο καθηγητής Σίμος Μεταλίδης, μίλησε στο Έλα Χαμογέλα. Ήταν ο πρώτος γιατρός που αντιμετώπισε κρούσμα κορονοϊού στην Ελλάδα και προειδοποίησε ότι είναι σχεδόν βέβαιο ένα δεύτερο κύμα του ιού και τονίζει ότι στην περίπτωση της πανικής γρίπης ήταν πιο δυνατό. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Το δεύτερο κύμα εννοεί. Το δεύτερο κύμα. Μήνυμα που έχουμε από τις πανδημίες των παρελθόντων χρόνων είναι ότι θα έρθει και δεύτερο επιδημικό κύμα και πιθανά κάποιες φορές σε κάποιες πανδημίες είχαμε και τρίτο κύμα. Στην Ισπανική γρήπη το δεύτερο κύμα ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με το πρώτο. Ακόμα στοιχεία από την ανοσία του πληθυσμού δεν έχουμε από χώρες. Μαζική έλεγχη στις χώρες που έχει χτυπήσει η επιδημία δεν έχουμε από καμία χώρα, για να σας πω. Υπάρχουν μικρά δεδομένα, μικρές μελέτες που ελέγχουν και κατά κύριο λόγο την αξιοπιστία των αντισωμάτων. Αλλά σε τι πληθυσμό έχει μολυνθεί ο πληθυσμός δεν το γνωρίζουμε για καμία χώρα, ούτε για την Κίνα ακόμα. Σε τι πληθυσμό έχει προσβληθεί η επαρχία της Γιουχάν, που είχε το μεγάλο πλήγμα. Θα έχουμε και ένα δεύτερο κύμα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα για μένα. Ο ιός αυτός ήρθε για να μείνει, φαίνεται ότι θα μείνει. Το αντίθετο θα είναι έκπληξη. Μακάρι να συμβεί, αλλά οι μικρότερες πιθανότητες είναι να έχουμε να εξαφανιστεί ο ιός μαγικά και να μην μας ξαναενοχλήσει. Αλλά θα πρέπει να μάθουμε ότι αυτή η COVID εποχή ήρθε για να μείνει και θα μείνει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και οι ζωές μας δεν θα είναι οι ίδιες. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι σε αυτή τη φάση όλοι θα έχουν μια αντίθετη άποψη. Σας πω, μία επιλογή θα κάνουμε. Μία επιλογή. Δεν μπορούμε να κάνουμε πέντε επιλογές. Πράθηκαν πολιτικές αποφάσεις. Το lockdown δεν είναι μια ιατρική απόφαση. Είναι μια ιατρική σύσταση, αλλά η απόφαση είναι πολιτική. Και οι σκληρές αποφάσεις πάρθηκαν. Αλλά ήταν αποφάσεις. Δηλαδή, φαντάζεστε όταν θυμάμαι, κλείσαμε τα καναβάλια. Ο κόσμος γελούσε με την ιατρική κοινότητα. Θέλω να σας το πω. Γελούσε με την ιατρική κοινότητα και μετά είχαμε τα 30 κρούσματα στην Πάτρα. Δηλαδή φαντάζεστε αυτά τα κρούσματα με το καναβάλι της Πάτρας τι θα έχει γίνει στην Ελλάδα.